Σήμερα στις 12:30 πραγματοποιήθηκε η κηδεία του ηθοποιού Θεόφιλου Βανδόρου στο πρώτο νεκροταφείο, με τους φίλους και συγγενείς να είναι συντετριμένοι. Ο σπουδαίος ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά Τμήμα Ηθών έφυγε χθες από τη ζωή καθώς έχασε την άνηση μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 61 ετών. Η απώλεια του σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια του, στους φίλους αλλά και στους συνεργάτες του, οι οποίοι τον συνόδευσαν πριν από λίγο στην τελευταία του κατοικία. Από τον καλλιτεχνικό χώρο βρέθηκαν η Μέρη Βιδάλη και ο Σπύρος Μπιμπίλας που ήταν φανερά συγκινημένοι. Θεόφιλος Βανδόρος, τις 10 τελευταίες μέρες ήμασταν στον Ευαγγελισμό, κατάλαβα ότι ήταν να φύγει. Η αδερφή του ηθοποιού μίλησε στο Αλήθειες με την Τζίνα και περιέγραψε τις τελευταίες 10 μέρες που πέρασαν στο νοσοκομείο. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, πρώτα απ' όλα αυτό, έφυγε χθες το απόγευμα, είχε μια περιπέτεια υγείας που κατέληξε σε καρκίνο και έφυγε από αυτό, τις 10 τελευταίες μέρες ήμασταν στον Ευαγγελισμό, κατάλαβα ότι ήταν να φύγει, ήταν πάντα γενναίος. Όταν είδε ότι τα πράγματα χειροτέρευαν επέλεξε να φύγει, ήμασταν πάντα αγαπημένα αδέλφια, ο πατέρας μας Νίκος Βανδόρος είναι 97 χρόνων και γνωρίζει τι έγινε, ήρθαμε όλοι στο σπίτι για να του συμπαρασταθούμε, ο Θεόφιλος έμενε μαζί του στο σπίτι, οπότε το πράγμα είναι αρκετά δύσκολο, ανέφερε χαρακτηριστικά η αδερφή του Θεόφιλου Βανδόρου ενώ προηγουμένως είχε μιλήσει και ο πατέρας του.